κάνει, πρόεδρος έχω κάνει, δήμαρχος, είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα 6 χρόνια σήμερα. Αναρωτιέμαι πολλές φορές για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Και αναρωτιέμαι γιατί αναρωτιέμαι. Πιστεύω και ο Άγγελος, ο Βαγγελόπουλος, σήμερα δεν θα με δω εγώ, τουλάχιστον δεν απολογούμε για το παρελθόν. Και το λέω γιατί θέλω να αναφερθώ στο παρελθόν. Γιατί το παρελθόν είναι εκείνο το οποίο μας έχει φέρει σήμερα εδώ. Μερικοί δεν θέλανε από ποτέ να γίνει διαχείριση. Δεν θέλανε ποτέ να λύσουν τα προβλήματα των απορριμμάτων. Και το λέω ευθέως, και όποιος θέλει, να με αντιμετωπίσει για το θέμα αυτό και να με ρωτήσει για οποιοδήποτε θέμα. Θα πω το εξής. Τουλάχιστον 20 χρόνια, Άγγελε, είχαμε συζητήσει με την ΤΕΔ, γιατί ήμουνα πάντα στην ΤΕΔ και ήμουνα και τα περισσότερα χρόνια αντιπρόεδρος. Το θέμα των απορριμμάτων. Όλοι οι δήμαρχοι, 16 τότε, μαζευόμασταν και σαν και πρόεδροι πιο μπροστά, σαν συμβούλια περιοχής κλπ. Ουδέποτε πρόεδρος τότε ή δήμαρχος εκ των υστέρων βρήκε μία λύση ή έδινε μία λύση για να λυθεί αυτό το θέμα των απορριμμάτων. Ποιος δεν ήταν δήμαρχος, δεν ήταν ο κύριος Ορμαντικός που είναι σήμερα. Δεν βάζω και τον κύριο Γκιόνι που ήταν στο Τράκη. Τους βάζω όλους. Και τον Παγκυρόπλευμα, βάζω και τον εαυτό μου. Εγώ τους είπα κάποια στιγμή, θέλετε να πάρουμε τα σκουπίδια τώρα να σας βρω χώρο εγώ. Αλλά το πάμε στη Στιφάνια, αλλά θέλετε και νερό να πιείτε, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει, να μην γίνεται. Εκεί να πάνε να γίνουν τα εργοστάσια για να παίρνετε και νερό. Ουδέποτε ασχοληθήκατε, ουδέποτε θέλανε. Και θέλω να σας πληροφορήσω, εσείς που κάνετε πολλές ερωτήσεις συνέχεια, ξέρατε πόσο ήταν τότε να φτιαχτούν τα εργοστάσια και όλα αυτά τα χιτά και λοιπά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 100%. Τότε να είναι ποιος, δεν είδωσε κανέναν ταυτί. Δεν είδωσε κανένας, δεν ασχολήθηκε να πει ότι να προχωρήσουμε, να τελειώσουμε, να το κάνουμε. Στην Κορινθία, Κορινθία μόνο. Για την Κορινθία μιλάω, μπορώ να μιλήσω για τη Λακωνία και για την Αρκαδία. Απλώς επειδή βλέπω και τα ακούω, γιατί τα 6 χρόνια είμαι στο Περιφερειακό Συμβούλιο, είδα τα σκουπίδια τη Τρυπόλη που τα πληρώσαμε εμείς για να τα μαζέψουμε, για να τα πετάξουμε. Και όχι μόνο. Και σήμερα αυτά που μαζεύονται σήμερα, είτε στην Στιφαλία, είτε στην Κόρυφα, είτε στο Λουτράκιο, πού πάνε. Αναλογιστήκανε ποτέ. Αντί να είναι υπέρμαχοι υπέρ του σχεδίου το οποίο αυτοί ψηφίσανε, αυτοί που τα είπε βέβαια και ο Περιφερειάρχης. Έρχονται σήμερα και κάθονται απέναντι. Άρα δεν θέλουν. Και επειδή σας είπα πολλές φορές, ήμουν πάντα στην ΤΕΔ, γνώριζα και πού πηγαίνανε όλοι αυτοί οι δήμαρχοι τα τελευταία 20 χρόνια. Κούβα, Νορβηγία, Αυστραλία, Γερμανία, Σουηδία, Νότιο Αφρική, Κίνα. Δηλαδή, με συγχωρείς, και πηγαίνανε κάποιοι άνθρωποι, 5, 10, εγώ δεν είχα πάει ποτέ. Δεν θέλανε, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Γιατί ο ένας ήθελε να τα πάει τα σκουπίδια, να τα πάει στο γείτονα. Και ποτέ δεν χωροθετήσανε πουθενά. Ήταν δεματοποιητές. Ήρθε δεματοποιητής στην Κορινθό, ο οποίος δεν χρειαζόταν χωροθέτηση, ήταν μετακινούμενος. Γιατί δεν τον βάλανε στην Κορινθό να το κάνουν αυτό το πράγμα.